Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας, όπου θα καλύψουμε το ρεπορτάζ για τον αγώνα της Τρίτης Εθνικής ανάμεσα στην ομάδα του ΑΟ Χαλκής και στη Λευκύμη, την ομάδα της Κέρκυρας, Τρίτη Εθνική. Η Λευκύμη βέβαια βρίσκεται στις πιο ψηλά θέσεις από τον ΑΟ Χαλκής. Ο ΑΟ Χαλκής σε πολύ δυσμενή θέση, τα περιθώρια όχι ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι, έχουν στενέψει, απλά είναι σε πλέον ο ΑΟ Χαλκής βλέπει τον υποβιβασμό στην πρώτη κατηγορία της Εύβοιας. Οι ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, ΑΟ Χαλκής, Λευκύμη λοιπόν. Πρωτάθλημα Τρίτης Εθνικής, Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Σάββατο, 11/3/2023, νωρίς το παιχνίδι, στις 1 η ώρα, για να μπορέσουν και η ομάδα της Λευκύμης να επιστρέψει στην έδρα της. Με 13 ποδοσφαιριστές στην αποστολή η ομάδα του ΑΟ Χαλκής. Πόσα... Πάμε μόνο λίγο γρήγορα, κύριε, γιατί είναι 1:03. Μας παιδεύουν οι συνάδελφοι. Γαμώ... Περιμένετε λίγο. Εδώ δεν βγάζετε φωτογραφίες. Ένα λεπτάκι, κύριε ρεφερή. Έλα λίγο. Και τον τερματοφύλακα εκεί πέρα. Τέρμα. Λάτε ρε παιδιά. Πάμε λίγο γρήγορα. Πάμε. Uno momento. Κάναμε και τις φωτογραφίες, κάναμε και τη δουλειά μας. Οι δύο πάγκοι εδώ, κύριος Πάνος Ελευθερίου, για τον ΑΟ Χαλκής. Εδώ οι συνάδελφοι, ο Άγγελος. Γεια σου, Άγγελε. Και πάμε στη θέση μας.
ξεκίνησε το μάτς. Έχουμε διακοπή στον αγώνα, τραυματισμός παίκτη για την ομάδα της Λευκύμης. Στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού λοιπόν, ΑΟ Χαλκίδης Λευκύμη 0-0, πρωτάθλημα τρίτης εθνικής. Φαίνεται σοβαρό εκεί, κουνάει ο παίκτης της Λευκύμης, να δούμε αν μπορεί να συνεχίσει. Βρισκόμαστε στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. ΑΟ Χαλκίδης Λευκύμη στο 0-0. Ένα φάουλ
τώρα είναι σαν corner από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα της Ευκύμης, αρκετός κόσμος μέσα στην περιοχή του ΑΟΥ Χαλκής. Εκτελεστή, γκολ. Γκολ στα πρώτα λεπτά, 0-1 για την ομάδα της Ευκύμης. Μόνος του εκεί ο παίκτης της ομάδας Ευκύμης πήδηξε μέσα στην περιοχή, πήρε την κεφαλιά. 0-1 προηγείται η ομάδα της Ευκύμης. Δεν ξεκινάει λοιπόν καλά το μάτς για την ομάδα της Χαλκίδας. Στα πρώτα λεπτά 0-1. Το έργο το έχουμε δει εδώ και αρκετές εβδομάδες και ξέρουμε το τέλος. Φάουλ επιθετικό έχει δώσει ο διαιτητής. Συνέχεια στο παιχνίδι. 0-1 λοιπόν προηγείται η ομάδα της Ευκύμης. Μετά από την εκτέλεση φάουλ και από τα πλάγια. Κεφαλιά. Με κεφαλιά λοιπόν το 0-1 μέσα από την περιοχή κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ προηγείται η Λευκύμη. Αναζητείτε μια μπάλα τώρα. Να δούμε αν μπορεί η ομάδα της Χαλκίδας να απαντήσει σε αυτό το γρήγορο γκολ της Λευκύμης. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε το βίντεο. 0-1 είναι το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής αυτά τα πρώτα λεπτά, ο Χαλκίδης Ευκύμη. Για να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ, το φωτορεπορτάζ για το κοντά σας πω. Γεια σας.